Καλησπέρα σας. Λέγομαι Μαριάννα Λιμπεροπούλου και μαζί θα περιπλανηθούμε στα γνωστικά μονοπάτια της ΔΕΟ 10, εδώ στο κέντρο Αρνός. Στο σημερινό μας μάθημα θα προβούμε σε μια συνοπτική παρουσίαση της ύλης της ΔΕΟ 10, δηλαδή του μαθήματος Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης. Αρχικά, στα πρώτα μας μαθήματα θα ασχοληθούμε με τον πρώτο τόμο με τίτλο «Εισαγωγή στο δίκαιο». Και συγκεκριμένα θα μελετήσουμε την έννοια και τους κλάδους του δικαίου, καθώς και τις πηγές δικαίου. Ακόμη θα μελετήσουμε συνταγματικό δίκαιο και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το Σύνταγμα και τις διακρίσεις του, το πολίτευμα του κράτους, καθώς και τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες των κρατικών οργάνων. Προχωρώντας τη διδακτική μας ύλη, θα ασχοληθούμε με τον τόμο Α1, με τίτλο «Στοιχεία του Ευρωπαϊκού Δικαίου», από τον οποίο θα αναλύσουμε τα κεφάλαια 3 και 4. Στο κεφάλαιο 3, με τίτλο «Το δίκαιο και οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», θα εξετάσουμε τα νομικά εργαλεία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πεδίο εφαρμογής του. Ακόμη, θα εξεταστούν οι διαδικασίες ψήφισης και θέσης σε ισχύ των κοινοτικών νομικών κειμένων και η νομική τους ισχύ. Διερευνώνται επίσης τα χαρακτηριστικά του δικαίου της Ένωσης, καθώς και η σχέση του με το εθνικό δίκαιο. Προχωρώντας, θα ασχοληθούμε με το κεφάλαιο 4 του τόμου Α1, με τίτλο «Η ενιαία αγορά και η ελευθερία κυκλοφορίας των παραγόντων της». Εδώ αναλύονται η οικονομική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τα στάδια εξέλιξής της. Θα μιλήσουμε για έννοιες όπως η τελωνιακή ένωση, η κοινή αγορά, η ενιαία αγορά, η οικονομική και νομισματική ολοκλήρωση. Επίσης, το βάρος της ανάλυσης θα εντοπιστεί στην εξέταση των θεμελιωδών οικονομικών ελευθεριών, δηλαδή της ελεύθερης διακίνησης εμπορευμάτων, κεφαλαίων και υπηρεσιών, καθώς και στην ελευθερία κίνησης των προσώπων. Οπότε, κρατάμε ότι στο τέταρτο κεφάλαιο του τόμου Α1 θα μιλήσουμε για τις 4 θεμελιώδεις ελευθερίες, την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Προχωρώντας την παρουσίασή μας, θα εξετάσουμε τον τόμο Β με τίτλο «Διοικητικό δίκαιο» και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τα κεφάλαια χαρακτηριστικά του διοικητικού δικαίου και τις θεμελιώδεις έννοιες του διοικητικού δικαίου, όπως αυτή της διοικητικής πράξης, της διοικητικής σύμβασης, του διοικητικού οργάνου και άλλες. Τέλος, το κεφάλαιο 3, με τίτλο «Γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου», είναι αυτό με το οποίο θα τελειώσουμε την ύλη του διοικητικού δικαίου, δηλαδή του τόμου Β. Στη συνέχεια, θα ασχοληθούμε με το βιβλίο με τίτλο «Βασικές έννοιες αστικού δικαίου» της Πινελόπης Αγαλοπούλου. Και αφού μιλήσουμε για το κεφάλαιο με τίτλο «Εισαγωγή στο δίκαιο», θα αναλύσουμε το κεφάλαιο με τίτλο «Γενικές αρχές αστικού δικαίου». Εδώ θα ασχοληθούμε με τα υποκείμενα των ενόμων σχέσεων, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα. Ακόμη θα ασχοληθούμε με την έννοια του δικαιώματος, καθώς και την έννοια της δικαιοπραξίας. Ακόμη, στον τόμο αυτό θα αναλυθούν οι σημαντικότερες ρυθμισμένες από τον αστικό κώδικα συμβάσεις. Δηλαδή, θα μιλήσουμε για την σύμβαση της δωρεάς, θα μιλήσουμε για την πώληση, την ανταλλαγή, τη μίσθωση πράγματος, τη σύμβαση εργασίας, τη σύμβαση έργου, τη μεσητεία, την εντολή, το δάνειο, το χρυσιδάνειο, την παρακαταθήκη και την εγγύηση. Στη συνέχεια της περιπλάνησής μας στο δίκαιο, θα ασχοληθούμε με τον τόμο Γ, δηλαδή με το εργατικό δίκαιο. Ο τόμος Γ πρέπει να αναφέρουμε ότι διακρίνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, το οποίο είναι το ατομικό εργατικό δίκαιο, και στο δεύτερο μέρος, με τίτλο
συλλογικές εργασιακές σχέσεις. Από το α μέρος του εργατικού, του ατομικού, συγγνώμη, εργατικού δικαίου, θα μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά του ατομικού εργατικού δικαίου, τις συμβάσεις εργασίας, τα είδη και τον τρόπο κατάρτισής τους, καθώς και θα αναλύσουμε το κεφάλαιο με τίτλο «Εργοδότης και εργαζόμενος στο πλέγμα των εργασιακών σχέσεων», στο οποίο θα μιλήσουμε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εργοδότη και του εργαζομένου, στο πλαίσιο της σύμβασης εργασίας. Επίσης, θα ασχοληθούμε και με το δεύτερο μέρος του τρίτου τόμου, δηλαδή το κομμάτι που αφορά τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις. Και συγκεκριμένα θα αναλύσουμε την έννοια των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ο τελευταίος τώρα τόμος τον οποίο θα μελετήσουμε είναι ο τόμος με τίτλο «Στοιχεία εμπορικού δικαίου». Εδώ θα ασχοληθούμε με την έννοια του εμπόρου, καθώς και την έννοια των εμπορικών πράξεων και συμβάσεων. Επίσης, θα μιλήσουμε για τις εμπορικές εταιρείες και την έννοια των προσωπικών και κεφαλαιοχικών εταιριών, καθώς και τους διάφορους εταιρικούς τύπους, δηλαδή θα μιλήσουμε για την ομόρυθμη και την ετερόρυθμη εταιρεία, την αφανή εταιρεία, την ανώνυμη εταιρεία και την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Ακόμη, θα αναλύσουμε το κεφάλαιο 3 με τίτλο «Βιομηχανική ιδιοκτησία», το κεφάλαιο 4 με τίτλο «Ανταγωνισμός» και θα μιλήσουμε για τον αθέμητο και τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Και τέλος, θα μιλήσουμε για τα αξιόγραφα, θα πούμε για την έννοια των αξιογράφων, καθώς και τις διακρίσεις των αξιογράφων και θα ασχοληθούμε συγκεκριμένα με τη συναλλαγματική, το γραμμάτιο της διαταγή και την επιταγή. Αυτή ήταν μια σύντομη παρουσίαση της ύλης, της ΔΕΟ 10, δηλαδή του μαθήματος Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης.